Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται ο Δήμος Πλατανιά για την ανέγερση πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου μετά και το πράσινο φως που έλαβε πριν από ένα μήνα από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων. Κατά την τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκαν οι όροι τη παραχώρηση προ την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη με σκοπό την ένταξη του έργου κατασκευή και εξοπλισμού σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση των υπηρεσιών υγεία. Θα είναι για πρώτη φορά που αυτό ο μεγάλο Δήμο, που δεν έχει καν κέντρο υγεία, είναι ένα σαφές το έλλειμμα υγείας το οποίο έχει, να μπορέσουμε να το αναπληρώσουμε και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναβαθμίσουμε. Και το στίχημα νομίζω ότι σιγά σιγά φαίνεται ότι μπορεί να κερδιθεί. Πρόκειται για οικοπαιδική έκταση 8 στρεμάτων που έχει ήδη απαλωτριωθεί από την πρώην κοινότητα Γερανίου. Το Περιφερειακό Ιατρείο θα έχει εμβαδό 300 τετραγωνικών με ειδικότητε όπω ακτινολόγου, παιδιάτρου και άλλε. Όπω καταλαβαίνετε, αν δεν είχαμε την έγκριση από το ΣΥΠΟΘΑ, που είναι το Συμβούλιο των Πολεοδομικών Θεμάτων, το οποίο προείσταται η απεκεντρωμένη περιφέρεια. Κρήτης. δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε ούτε πολεοδομική άδεια για το συγκεκριμένο κτίριο να ανοιγερθεί, ούτε φυσικά να κάνουμε την ανάλογη εκχώρηση για την αρτιότητα και την οικοδημοσιμότητα του οικοδομικού τετραγώνου, του οικοπαίδου αυτού με την απόφαση που πήρε. Πλέον ο, παραχωρεί στην 7η, είπε, για να υποβάλει με τη σειρά τη το περιφερειακό πρόγραμμα Κρήτη στα πλαίσια του ΕΣΠΑ την ανέγκριση νέου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου την Πλατανιά. Άρα, έχουμε φτάσει πλέον στο τελευταίο, θα έλεγα, σκαλοπάτι μια πολυδέδαλη διαδικασία που κάναμε τα τελευταία χρόνια. Εκτό από τη χωροθέτηση του περιφερειακού ιατρίου, σε έκταση περίπου 2,5 στρεμάτων έχει αποφασιστεί μακροπρόθεσμα να κατασκευαστεί σχολείο ανάλογα με τι ανάγκε που θα προκύψουν. Μετά από πολλέ προσπάθειε και πολλού κόπου και πολλέ αποφάσει, εγκρίσει και παρεμβάσει, καταφέραμε τη μεικτή κρίση. Άρα λοιπόν, πήραμε την έγκριση από το ΣΥΠΟΘΑ και για την παρέκκληση των ορών Αλλά σαφώ και διακριτά αναφέρεται μέσα ότι αυτή τη στιγμή θα γίνει η συγκεκριμένη δομή σε 2,5 στρέμματα. Παραχωρούμε στην 7η, είπε, με τη συγκεκριμένη δόμηση περίπου 400 τετραγωνικά για την κατασκευή του περιφερειακού πολυδύναμου. Και συγχρόνω λέει η ίδια απόβαση ότι υπάρχει μια έκταση περίπου, νομίζω, 2,5 στρεμάτων για να μπορεί να γίνει υποδομή και για εννιά αν χρειαστεί, δημοτικό σχολείο, σύμφωνα με το κτηριολογικό πρόγραμμα το οποίο ορίζει το Υπουργείο Παιδεία. Αυτά απεικονίζονται στην απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ. Θα και πλέον εμεί κάνουμε την παραχώρηση για το ένα τμήμα προ την 7η για την υποβολή τη πρόταση του ΕΣΠΑ. Τέλο, στο παραχωρητήριο έχει τεθεί ο όρο να παραμείνει δημόσιο ο χαρακτήρα τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Σε διαφορετική περίπτωση, το πολυδυναμό ιατρείο επιστρέφει στην κυριότητα του Δήμου Πλατανιά.